Sacconia 95, il ministro degli esteri italiano e carissimo amico Luigi Di Maio. Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, κύριο Λουίτζι Ντι Μάγιο στην Αθήνα. Οι σχέσεις μας με την Ιταλία... που επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Μια συμφωνίας που ασφαλώς έχει συναθεί στη βάση της UNCLOS και που επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, η συμφωνία αυτή κατοχυρώνει τα συμφέροντα των Ελλήνων αλλιέων. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη για την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων. Είναι σήμερα μια ιστορική μέρα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η προηγούμενη χρονολογείται το 1977, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, και πάλι με την Ιταλία. Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γειτονές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία ως γνωστόν αντανακλά εθιμικό δίκαιο στο σύνολό της και όχι επιλεκτικά και αυθαίρετα όπως ορισμένοι επιχειρούν να τη χρησιμοποιούν, προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επιτυγχάνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με έγκυρες συμφωνίες. Όχι με ανυπόστατες συμφωνίες, όπως η Συμφωνία Τουρκίας-Σαράτζ. Και βέβαια όχι με μονομερείς καταθέσεις συντεταγμένων. Συζητήσαμε με τον φίλο Ιταλό Υπουργό επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκα στην κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας έναντι της χώρας μας, όπως αυτή εκδηλώθηκε πλέον πρόσφατα με τη δημοσίευση των ετοιμάτων της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου για γεωτρήσεις σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή, δηλαδή έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συρίας και της Λιβύης. Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με την επιθετική ρητορική της Τουρκίας, αναδεικνύουν περίτρανα τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο. Στις προκλήσεις η Ελλάδα απαντά μεθοδικά. Το διεθνές δίκαιο προσδιορίζει τις κόκκινες γραμμές και αυτές θα γίνουν σεβαστές. Ως προς τη Λιβύη, υπογραμμίσαμε την ανάγκη εξέβρεσης πολιτικής λύσης μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της διαδικασίας του Βερολίνου. Η Ελλάδα χαιρέτησε τη νέα αιγυπτιακή πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Κατά τη σχετική εκδήλωση στο Κάιρο, ως γνωστόν παρέστη και ο Ιταλός πρέσβης. Τονίσαμε τη σημασία της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειρήνη, στην οποία Ιταλία και Ελλάδα συνεισφέρουν ουσιωδώς και θα συνεργαστούν στενά. Συζητήσαμε και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία επίσης υποστηρίζουμε, πάντα βέβαια υπό τις τεθήσεις αιρεσιμότητες. Τέλος, είχαμε μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά την πανδημία, τις επιπτώσεις της και την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο κύριος Ντι Μάγιο με ενημέρωσε για τα ραγδαίως βελτιούμενα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ιταλία. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Βάσει αυτών, η Ελλάδα έρει αρχής γερωμένης από την προσεχή Δευτέρα και σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα τους όποιους περιορισμούς. Η Ελλάδα αναμένει ότι οι Ιταλοί φίλοι μας θα περάσουν και φέτος τις διακοπές τους στη χώρα μας, όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Αγαπητέ Λουίτζι, τις γκρίζες ημέρες της πανδημίας είχαμε οργανώσει εδώ στο Υπουργείο μια λιτή τελετή για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο φίλο Ιταλικό λαό τις δύσκολες ώρες που περνούσε. Είχα τότε υποσχεθεί καθ' εντολήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και την έμπραστη στήριξή μας. Σήμερα που όλοι επικεντρωνόμαστε στην έρευνα ώστε να νικηθεί οριστικά ο ιός, ανακοινώνουμε την συνεισφορά ενός συμβολικού ποσού για δύο ερευνητικά κέντρα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σάκο Ντι Μιλάνο και το Εθνικό Ινστιτούτο Λιμωδών Νόσων Λάτζαρο Σπατσαλτσάνη, που έχουν διακριθεί στις έρευνες κατά του SARS και του COVID-19. Βορέ Ινφίνε, Καρομίκο, Διασπρίμερες. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω, αγαπητέ Υπουργέ, την ειλικρινή φιλία και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού απέναντι στον ιταλικό λαό. Ευχαριστώ, Νίκο, ευχαριστώ, φίλε μου. Λυπούμε που δεν μπορώ να προφέρω ούτε καν μια ελληνική λέξη όπως μιλάς στα ιταλικά και σε συγχαίρω γι' αυτό. Σε ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση, τον ελληνικό λαό, διότι μας στήριξε καθόλου την δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας. Ευτυχώς η Ιταλία κατάφερε να βγει με το κεφάλι ψηλά. Οι αριθμοί στις ιταλικές περιφέρειες είναι κάτι παραπάνω από θετικοί και είναι καλύτερα από κάποιες ευρωπαϊκές περιφέρειες, και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα, τον ελληνικό λαό, όλη την ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο για την αλληλεγγύη που επέδειξε προς την Ιταλία με κινήσεις αλληλεγγύης που δεν θα λησμονήσουμε πολλές όπως αυτή που ανέφερες, αλλά για τις συγκεκριμένες ευχαριστώ επίσης για την στήριξη. Που και αυτόν Γιώργο Ζωρούδη τον έλεγαν, σαν το δάσκαλο. Το χειμωνιάτικο. Είχε λέει και πατητήρια πιο πίσω. Ευρωπαϊκούς παράγοντες και θεσμούς στα οποία έχουμε επενδύσει, και είμαι βέβαιος ότι από την εφαρμογή μετά την ανακάλυψη του εμβολίου του θα μας επιτρέψει να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Ελλάδα είναι μια χώρα ιστορικά φίλη της Ιταλίας, όπου έχουμε βαθύτατους πολιτιστικούς θεσμούς. Σήμερα συζητήσαμε διάφορα θέματα με ειδική μνήμα στην επανεκκίνηση των τουριστικών ροών, στη διαχείριση των κρίσεων που μας περιβάλλουν, όπως της Λιβύης, της Συρίας και τις μεταναστευτικές ροές, στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Και προσθέτω στο σημείο αυτό κατά ανάγκη ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία που είναι κοινής οφειλίας, το Ex Generation EU, όλη την διαπραγμάτευση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην οποία Ελλάδα, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσβλέπουν, έχουν τις καλύτερες συνθήκες για να αντιμετωπίσουν αυτή την οικονομική κρίση που προέρχεται από την πανδημία. Έβλαψε τις οικονομίες, ζημίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε με κοινές πολιτικές. Ο τουρισμός και για μας και για εσάς είναι ένας τομέας οικονομικός πρώτης της σημασίας και είμαι ευτυχής που ο φίλος υπουργός Νίκος Δένδιας που μου διαβεβαίωσε για το γεγονός ότι η Ελλάδα θα ανοίξει εκ νέου προς την Ιταλία μέχρι τέλος του μηνός, έχοντας οποιαδήποτε περιορισμός και για καραντίνα για Ιταλούς τουρίστες, με τη δέσμευση που θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τα δεδομένα το άνοιγμα των προσεχών εβδομάδων. Επ' αυτού είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για μια περαιτέρω αξία που αυτή την συνάντηση από ιταλικής πλευράς. Ξανανοίξαμε τον τουρισμό από όλες τις χώρες του Σέγγεν από τις 3 Ιουνίου και διαχειριζόμαστε με μέγιστη διαφάνεια όλα τα στοιχεία που γραμμίζω ότι στην Ιταλία όλες οι εμπορικές δραστηριότητες και της εστίασης έχουν ετοιμαστεί για να υποδεχθούν με ασφάλεια τους τουρίστες με τον ίδιο τρόπο. Είναι θεμελιώδης σημασίας για να ανακάμψει ο τουρισμός με ασφάλεια όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα υπάρξει μια διαρκής και διάφανη ανταλλαγή για την αντιμετώπιση. Η Ιταλία θεωρεί ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν νέοι κανόνες
θάλασσας, για στερεάς, θαλάσσης και έλος, σύμφωνα με το τουριστικό πακέτο που εγκρίναμε στην Επιτροπή 13 Μαΐου, ώστε να μην κατακαιρματίζεται η τουριστική αγορά. Συμφωνίες με διαφορετικά κριτήρια ad hoc δεν θα είναι σύνομη λύση. Εκτιμήσαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσουμε το Ταμείο Next Generation, ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, και μαζί και η Ιταλία και η Ιταλία μέσω της επιστολής που έχουμε αποστείλει εργαστήκαμε από κοινού για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, αναγνωρίζει τη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκχωρεί τα κονδύλια και η μετάβαση αυτών των κονδύλιων για να μην έχουμε περαιτέρω επιπτώσεις στις χώρες μέλη. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα, συλλογικό αποτέλεσμα συνεργασίας που ελπίζουμε ότι θα έχει θετική εξέλιξη. Θα πρέπει να τηρηθεί μια στενή συνεργασία μεταξύ Αθηνών και Ρώμης, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι θα δρομολογηθούν στις πλέον πληγήσεις περιοχές, ώστε να ανακάμψει η οικονομία υπέρ των επιχειρήσεων και όλων των χωρών. Η Ιταλία επεξεργάζεται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο χάρη στα κονδύλια του κοινοτικού ταμείου. Η ανακάμψη θα βασίζεται στην εφορία, επενδύοντας στην ενέργεια, στην οικολογία και στην ψηφιοποίηση. Η μεγάλη προσοχή δόθηκε στην ανακάμψη των εξαγωγών και 16 Μαρτίου υιοθετήσαμε στην Ιταλία ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη της παρουσίας των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Το πακέτο αυτό περαιτέρω χρηματοδοτήθηκε εκ νέου με κονδύλια στις 19 Μαΐου και σήμερα ολόκληρη η δημόσια στρατηγική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στα διεθνή αγορές αριθμεί 1.360 εκατομμύρια ευρώ. Εχθές με όλες τις ιστορικές επιχειρήσεις υπογράψαμε την συνθήκη για τις εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού. Το θέμα της μετανάστευσης, επί του οποίου συνεργαζόμαστε από κοινού με την Ελλάδα, η διαχείριση αυτού του φαινομένου που πραγματικά έχει θεμελιώδη σημασία για εμάς και η Ιταλία, σημερίζεται με την Ελλάδα μια θέση γεωγραφική εξόχως λεπτή, διότι είναι εξωτερικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ροές που προέρχονται από την Αφρική και από αυτού θα πρέπει να εξακολουθούν να εργαζόμαστε για λύσεις όλες ευρωπαϊκές φαινόμενα το οποίο απορρέει από τα εθνικά κράτη. Η υγειονομική κρίση έπληξε το θέμα του ευρωπαϊκού ασύλου για την υπογραφή νέας συνθήκης και οι μεταναστευτικές ροές είναι προκλήσεις για τις χώρες πρώτης εισόδου. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο πολύ δύσκολο για την Ευρώπη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις προκλήσεις της μετανάστευσης και όλα αυτές που απορρέουν από την ορθή λειτουργία της ελεύθερης κυκλοφορίας Σέγγεν. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ πιο σημαντικό η υπευθυνότητα κάθε κράτους μέλους για ένα συμβιβασμό σε ό,τι αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Είναι θεμελιώδης σημασίας να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της μετανάστευσης που προβλέπει την αλληλεγγύη και ίση κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερα εγώ πιστεύω ότι είναι κοινού συμφέρον. Στην συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που θα βασίζεται στην ίση ευθύνη και κατά συνέπεια την αναγνώριση υποχρεωτικών συστημάτων ανακατανομής των μεταναστών. Είναι επίσης θεμελιώδης σημασία να προσέξουμε την συνεργασία με τέτοιες χώρες ως πρόληψη στις μεταναστευτικές ροές και να διαχειριστούμε τη μετανάστευση με τρόπο κανονικό. Σχετικά με τα Βαλκάνια, στηρίζουμε τη διαδικασία τη
της διεύρυνσης και κατά κύριο λόγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία είναι ιστορική σημασία, στο οποίο πιστεύω συνέβαλε και συνεισέφερε η συνεχής και κοινή δράση και πορεία Ελλάδας και Ιταλίας επί της Λιβύης. Ανησυχούμε πραγματικά. Η Ιταλία υποστήριξε πλήρως το πολιτικό διάλογο στην διάσκεψη του Βερολίνου. Στο ίδιο πλαίσιο καταγράψαμε την πολιτική συμφωνία με την Αίγυπτο, με τον στρατηγό Αφτάρ, και τον πρόκειται για μια συμφωνία που ασφαλώς αφορά μία από τις εμπλεκόμενες μέλη. Αλλά η Ιταλία πιστεύει ότι μόνο τηρώντας τα αποτελέσματα του Βερολίνου θα πρέπει να στηρίξει πολιτικές λύσεις και όχι στρατιωτικές με τον ίδιο τρόπο. Ακούσαμε την αναγγελία από πλευράς της Λιβύης να συνεχίσει τις διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινής το 5-5, ώστε να καταλήξει σε μια πραγματική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου η Ιταλία εργάστηκε πολύ. Επ' αυτού υποστηρίζουμε τη διαδικασία ειρήνη, την αποστολή ειρήνη, που εγώ και ο Νίκος και άλλοι Ευρωπαίοι ομολογοί μας εργαστήκαμε, στηρίξαμε μια δραστηριότητα και συμφωνούμε επί του γεγονότος ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε ακριβώς τη μέγιστη ισορροπία, δηλαδή να μην ευνοήσουμε μία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές της σύραξη, αλλά να ευνοήσουμε το πέρας, το τέλος της σύραξης, κάνοντας εμπάργκο στα όπλα. Για την Ιταλία είναι θεμελιώδη σημασία να εγγυηθούμε όχι μόνο την ναυτική πλευρά αλλά και την δορυφορική και αεροπορική πλευρά. Θα διαθέσουμε όχι μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίναμε πριν από μια εβδομάδα περίπου, όχι μόνο θα διαθέσουμε ένα πλοίο, μια φρεγάτα, αλλά και δύο αεροσκάφη, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε και να συμβάλλουμε στην εξισορρόπηση αυτή της αποστολής. Τέλος, Νίκο, χαίρομαι διότι σήμερα μπορέσαμε να υπογράψουμε μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για τη χάραξη των θαλασσίων ζώνων, καθώς επίσης δύο νομικά για τους πόρους, τους φυσικούς της Μεσογείου και της προστασίας των δικαιωμάτων των ιστορικών στην Αλία. Είναι ένα σημαντικότατο αποτέλεσμα πέραν του ότι διευθετούν τις θαλάσσιες σχέσεις με την Ιταλία. Ως Ιταλία αποδεικνύουν ότι επίσης φροντίζουμε τα συμφέροντα των αλλιών και πάντοτε τηρώντας και σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μοιραστήκαμε αυτή τη ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την Ιταλία μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως είπες και εσύ, και είμαι πεπισμένος ότι και αυτό θα ενισχύσει την ιστορική φιλία που συντονίζεται, επιτρέψτε μου να πω, στα ευρωπαϊκά φόρα και στα διεθνή φόρα, διότι όχι μόνο είμαστε γείτονες, αλλά στοχεύομαι σε αυτή τη μεγάλη διευρυμένη μεσογειακή περιφέρεια όπου πρωταγωνιστούν οι δύο χώρες μας. Ευχαριστώ, Νίκο, και ευχαριστώ όλους εσάς. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των δύο υπουργών.